εδώ. Και ο κύριος Άντι εδώ. Κάτσε, τι βολευτείτε. Σήμερα έχουμε special guest. Πολύ special. Υποθέτω ότι πάρα πολύ γνωρίζετε ποιοι είναι. Συνήθως τους ακούτε, δεν τους βλέπετε πάντα. Αλλά μόλις συστηθούν, θα μας πούν και τι σχέση έχουμε το φακό ή όχι. Ο κύριος Ρόμπερτ, ο κύριος Κύπρος Καραβιώτης και ο κύριος Άντι. Μεγάλη μας τιμή, ευχαριστούμε που ήρθατε. Ευχαριστούμε, μας καλέσατε πρώτα απ' όλα. Μας έχετε κοντά σας. Ήθελα πάρα πολύ και εγώ και όλη η ομάδα να κάνουμε μία μουσική εκπομπή, ας το πούμε. Όντως βλέπω ότι το θέμα DJ ανεβαίνει πάρα πολύ τελευταία. Σαν επάγγελμα είναι η μουσική που αλλάζει. Θα μου πείτε κι εσείς πώς το βλέπετε. Τη μουσική. Ναι, live. Ξέρεις και είναι το πώς αντιλαμβάνεσαι τη μουσική. Εμένα η μουσική πρέπει να με διεγείρει εδώ και να με αγγίζει εδώ. Είναι τρόπος εκφράσης. Και αυτό άρχισε να χάνει. Μετά όμως το βρήκα λίγο αναμάσιμα. Άρχισαν να χάνει τα dynamics της μουσικής, που είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μένα, να υπάρχουν dynamics. Ουσιαστικά έναν dynamic υπάρχει σήμερα στην dance, την μουσική. Και ο λόγος είναι επειδή προσπαθούν να έχουν volume περισσότερο. Και στο mastering, τώρα τι σας λέω, τώρα να σας στο mastering κομπρεσάρουν πολύ τον ήχο. Και έτσι ο ήχος όπως κινείται με waves, αν τον κομπρεσάρεις, χάνονται τα waves και πάει κάπως έτσι. Αλλάζει, δηλαδή, αλλάζει προς το κακό, φανταζόμαι. Για μένα, αλλά... Επίσης, είναι καλό να πούμε και τον λόγο γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί παλιά ο κόσμος είχε στερεοφωνικά σπίτι του, μεγάλα μεγάφωνα, αγόραζε. Διάφορα clubs, όταν μπορείς να βγάλεις από το source, από την πηγή, μεγαλύτερη έκδοση. Το μέμι συνέβη. Ξέρω ότι δεν είναι απλό, βέβαια. Ο Σόλα δεν υπήρχε. Υπήρχε. Το πρώτο mixer ήταν ένα toggle switch. Αριστερά έπαιζε το αριστερό, το turntable, στο κέντρο και τα δύο. Δεξιά έπαιζε το δεξί. Και πρέπει να χτίσεις ρυθμό να ανεβαίνει σιγά-σιγά. Γιατί όλα... Ήσουν πιο πολύ μουσικός, δηλαδή. Ήσουν πιο πολύ μουσικός και όλο. Έπρεπε να προσέχεις και σημαντικά το timber του τραγουδιού, που είναι το production quality, για να ταιριάζουν κιόλας όπως ανεβαίνεις. Φυσικά η φιλοσοφία είναι ίδια. Η φιλοσοφία είναι ίδια, το left, τώρα είναι εκατομμύρια κομμάτια. Αντέξ, δηλαδή αντί δύο, αν τέσσερα. Τι τον κάνει ξεχωριστό τον κάθε DJ? Θέλω να μιλήσω λίγο ο Κύπρος που με μίλησε. Εγώ πιστεύω ότι εγώ, όπως οποιοδήποτε πάει να κάνει το γιατί αγαπά το. Γιατί είσαι να μου χαμογελάσει. Άρα παίζει ρόλο η μεταδοτικότητα που έχει ο καθένας. Πάρα πολύ, ειδικά nowadays. Μπορεί πιο παλιά να ήταν κλεισμένος μέσα σε έναν κουτίνο ο Ρόμπερτ να παίζει μουσική και να είναι πιο συγκεντρωμένος, να παίζει πιο σωστά. Αλλά ο Κύπρος, ο Άντι, ο οποιοσδήποτε τέλος πάντων είναι πιο κοντά στο crowd, έχεις interaction. Είναι unavoidable, δεν μπορείς να μην υπάρχει το πράγμα. Είναι το cool part. Και είναι ωραίο. Απλέον η μουσική, η dance... Σε μια φάση κάποιοι DJs έγιναν remixers και εκεί που ξεκίνησε. Πιστεύω ότι έχει να κάνει και το act που λέγαμε και πριν backstage, γιατί δεν είναι αναγνωρισιμότητα αυτό. Δηλαδή πιστεύω ότι έχει να κάνει και αυτό που πολλά παιδιά... Εξηγήστε μου λίγο πώς καταλαβαίνω έναν DJ αν είναι performer και τι σημαίνει το performer, γιατί φαντάζομαι είναι performer που ελκύει τον κόσμο. Βεβαίως. Κάνεις, όπως είπαμε και πριν, interaction με τον κόσμο, πολλές φορές... Ναι, και θεωρώ σε performer, σίγουρα. Προσπαθώ. Λίγο βαρετό performer, τώρα αλλά εντάξει. Είσαι πολλά καλό. Να σου πω τυχαίνει να το γνωρίζω από καιρόν των Κύπρων, αλλά ακούε τον το όνομα του πιο πολλά πιστεύω για το interaction. Εμένα πάντως άρεσε μου το t-shirt του κύριου Άντι. Σε καλά, Νίκη. Ενάρτ, και τούτον ενάρτ. Κάτι ήταν να πεις και διακόψα μας. Ναι, βασικά δεν είναι προσθέσω στον τόνο ότι το performance... Υπερβολικό τέλος πάντως, τις αντιδράσεις του, υπερβολικές... Σίγουρα. Εμάθαινε τον κόσμο στην φιλοσοφία. Αλλά people love it, don't they? Ναι, κάποιοι αγαπούν το. Εμένα δεν μου αρέσει, αλλά
he's interacting with his people. Ο κόσμος αγαπά τον. Έχει μεταδοτικότητα. Εν θεωρείς τον υπερβολικό, ας πούμε, πας στη σκηνή, ότι κάνει... Ποιος είμαι εγώ να τον κρίνω. Ναι, όχι, λέεις, ας πούμε... Είναι showman. Ναι. Είναι showman. Εν τούτο. Για μένα πρώτα showman και μετά DJ. Δεν είναι παρεμβατικό αυτό. Όχι, δεν λέει, σου έχει το κοινό του. Ναι, έχει. Μπορώ να προσθέσω κάτι που είπε ο Καμάσα πριν, είναι πολύ πολύ σημαντικό, διότι σε μια φάση βρέθηκα να... Φαντάζεσαι ποτέ τον εαυτό σου να κάνεις κράτσι. Όχι. Σε δεν μπορώ να πω την αλήθεια. Έχουν ξαναβγεί όμως πλέον τα βινήλια στη μόδα. Please, I would love to. Εγώ θέλω, κύριε Ρόπερ, κι εγώ. Να κοπιάσετε μια νερά. Πάντως βλέπω ότι χτιμούνται τα βινίλια και από τους νέους. Ναι, αλλά σαν να λέω. Το μισό βινίλιον μπορείς να αγοράσεις από την Ολίβια Ροντρίγκο, που είναι νούμερο. Και μετά το CD. Το CD θα εξαφανιστεί. Το CD τέλειωσε, δεν πέθανε το CD. Δισκοφόρος να τους πείσαν, γιατί υπήρχαν οι συλλέκτες που την εκράτησαν ζωντανή και που συνέχιζαν και αγόραζαν και συγκρίνεις το με οτιδήποτε άλλο, ακούς πω κομπιούτερ ή οτιδήποτε, θα πεις, ακούω εντελώς διαφορετικό πράγμα. Είναι αναλογικό versus digital. Ναι. Αλλά που λέγαμε προς το τέλος της καριέρας, την δεκαετία του 80 στα clubs, ξέρεις, είχα αρχίσει να απογοητεύουμε. Γιατί το έκαμε να σου άρεσε και να το συνέχεις. Είσαι τέκνο, χάους, όσες φορές σε άκουσα ήσουν και σε εκείνον τόνο. Είμαι λατρής της χάους, μπορώ να πω, sorry, Ρόπερτ. Χάους. Πρέπει να κάτσουμε μαζί σίγουρα σε κάποια φάση. Εντάξει, μουσική με ενέργεια, μουσική που μπορείς να χορέψεις, μουσική που τη βρίσκω... Να ακούσεις ένα κομμάτι, είναι ιδιαίτερα mainstream πλέον η house μουσική. Είναι το beat. Μπράβο, είναι το παλάμι. Αφού είναι η παιδιά. Είναι αλήθεια, έτσι είναι. Τέλος πάντων, είναι ένας κάποιος τρόπος να το... μέσα στο top 10, ας πούμε, της Αμερικής, της Αγγλίας, της Αμερικής είναι το πιο άξιο σημείο των, υπάρχουν dance κομμάτια. Που δεν υπήρχαν ποτέ dance κομμάτια. Πάλι όμως, νομίζω, κι εγώ επειδή ξεκίνησα... Ναι, ουσιαστικά ακούω rock πιο μικρός. Και ο λόγος που επία στην ηλεκτρονική είναι το creativity του να παίζω. Το μου ενοχλεί όμως, το ενοχλητικό στο θέμα είναι ότι εκεί που είσαι μια στο... Τούτα είναι τα εμπορικά και τούτα που είπες, ότι χρησιμοποιώ ένα pattern. Και κάνω. Έχετε κομμάτια, συγγνώμη Αντώνη μου, έχετε κομμάτια που ας πούμε μπορεί να πείτε δικό μου remix και με τον τρόπο ή κάτι άλλο ή αποφεύγει τον τρόπο. Σίγουρα είναι. Κοιτάζεις εμένα. Κοιτάζεις την Άγη. Έχει να κάνει καθαρά με πρώτο. Ασύγκριτο. Ασύγκριτη εμπειρία. Για όνομα του Θεού. Η δημιουργία. Δεν τόσο στην ηλεκτρονική. Που κάνουμε. Θεωρείς δηλαδή ότι είναι τόσο απλό. Εδώ το κάνουμε στα soundtrack κινηματογραφικών ταινιών, να πιάσεις μεγάλα ονόματα, να δεις πόσους έχουν writers που γράφουν για αυτούς. Ναι, το Ghost Production είναι soundtrack. Σε φαίνεται το όνομα του... Του Τζιόβδο. Που φαίνεται. Sorry που να σας διακόψω, απλά ήρθε η ώρα μου που να δούμε λίγα σοβαρά TikToks που ήβρα. Πάμε. Σούπερ. Έτσι σκένει τώρα, τι ακάμε. Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι και να πάρω απάντηση και από τους τρεις σας. Επειδή εγώ έχω φίλους που ήθελα να ασχοληθούν με αυτό το επάγγελμα. Μάλιστα. Και πάντα οι γονείς τους έλεγαν ότι είναι ένα επάγγελμα που δεν έχει σίγουρη κατάρτιση για το οικονομικό κομμάτι. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει σαν υπόλοιψη. Πώς είναι σήμερα, είναι πιο αποδεκτό. Ναι. Φαντάζομαι η ηλικία σου. Το πρόσφατα θέλω να. Γιατί πλέον πάρα πολλά παιδιά θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το επάγγελμα. Παλιά ήταν πιο εύκολο να ασχοληθεί κάποιος με αυτό. Σημαίνει ότι έχει λόγο. Πουλάει. Είναι σίγουρα trend, Αντών. Είναι σίγουρα trend. Υπάρχει, είναι πιο εύκολο. Πρώτα απ' όλα, όπως είπες και εσύ, μπορείς να αγοράσεις μία κονσόλα από την αλφα τιμή, από την πιο φθηνή μέχρι την πιο κτλ. Ένα λάπτοπ ενώνεις πάνω και μπορείς να παίξεις μουσική, να μιξάρεις μουσική. Πάρα πολύ απλό. Και mobile. Μπορείς να το πάρεις όπου θέλεις και να παίξεις στο πάρτι του φίλου σου, έτσι κτλ. Το να αγαπάς το πράγμα νομίζω είναι ο λόγος να το κάνεις πραγματικότητα. Άρα, όσοι συμβουλή αυτό είναι. Πρώτα απ' όλα, αν δεν το αγαπάς, και μιλώ για το επάγγελμα του DJ, να αγαπάς τη μουσική. Τη μουσική. Ναι. Τη μουσική. Και μπορεί... Κοιμάστε καλά τη νύχτα, κύριε Αντί. Έχει απολύτως δίκαιο, γιατί σε ένα χώρο που με τα ίδια μουσική, είναι ο στάρ για μένα, DJ. Παλαιότερα ήταν πιο δύσκολο να ασχοληθεί κάποιος με αυτό, το επάγγελμα. Ήταν πιο δύσκολο, γιατί ήταν...
Ναι, ήταν μόνο. Τίποτα. Δηλαδή τώρα που παίζετε, ας πούμε, κάθε νύχτα. Έντζε κάθε νύχτα που ξενυχτάτε. Σίγουρα όχι. Δύο-τρεις φορές την εβδομάδα. Κάποιος πες στο επάγγελμα και έχει κάποια σκλεισμένα gigs τέλος πάντων με bars, με clubs κτλ. Σίγουρα είναι πιο healthy μια-δύο φορές την εβδομάδα, θα έλεγα, τέλος πάντων, παρά το 3-4. Ναι, είναι και 5 ή αν χρειάζεται να συνέχεια. Κάποτε έκαμε το. Η νύχτα έκαμε, ναι, κάποτε το, που ήμουν fully dedicated σε αυτό το πράγμα κτλ. Αλλά η νύχτα δύσκολη, παιδιά. Με dance, από TikTok και επιστρέφω. Εδώ πόσο πολύ τα αγαπάει όλα αυτά. Είναι μορφή τέχνης όμως και ο χορός, έτσι, εκφράσεις. Είναι όντως. Λέω για σφουγγάρισμα μετά. Μετά τα TikTok σας πραγματικά, είσαστε τόσο blessed που έχετε έστω και την πλατφόρμα που να σας μαθαίνει. Εμείς τον καιρό που θέλαμε να μάθουμε να κάνουμε breakdance, που ήταν ούτε YouTube είχε, ούτε κανένα δεν είχε να μας δείξει πώς να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Τώρα μπορείς να μπεις online και... Πραγματικότητα. Εγώ πάντως αναδοκίμαζα τότε που το breakdance ήταν να κρατήσω το breakdance, να σπάσω κανένα πόδι. Μπορεί να το έχεις. Ο χορός εν τέχνη είναι έκφραση. Πρώτα απ' όλα. Τέχνη, έκφραση. Διοχέτευση συναισθημάτων. Oh my god, βέβαια. Από το πιο slow μέχρι το πιο contemporary, μέχρι το πιο rock, μέχρι το πιο dance. Dance ενέργεια, α πούμε. Ακούει ένα house κομμάτι. Να σηκωστεί πάνω, ξέρει. Τι να ξέρει, καλά house κομμάτια. Κατά κρίνοντα, όλα όλα. Εγώ είμαι σίγουρο ότι έχει και house κομμάτια στη συλλογή σου. Βέβαια. Αλλά. Όχι, έχω, ναι. Εξάλλου, αφού είχαμε και το κομμάτι. Αν δεν κάνω λάθος. Γραφούσαμε πάνω σε μαγνητοτενία. Ακόμα πιο δύσκολο. Ναι. Σε το τι έκανα. Η φωνή του καλλιτέχνη. Από ό,τι τώρα. Κοίταξε, τώρα παίζει πολύ auto-tune. Και μάλιστα χρησιμοποιούν το για να κάνουν και εφέ τώρα πάνω στη φωνή. Εξηγάτε μας, δεν είναι το auto-tune όμως. Το auto-tune είναι πάρα πολύ auto-tune. Πολύ. Έχει πολύ που το χρησιμοποιούν. Όχι τόσο ιδιαίτερα. Ακόμα νομίζω το πρώτο... Από αυτούς που γίνεται αποδεχτό. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Όπως το είπες ακριβώς. Κοίταξε, τώρα παιδιά, εσείς ακούτε κομμάτια full on auto-tune, δεν έχω 8 στο Ray of Light, γιατί είναι πάντα... Να δοκιμάσεις το Kendrick Lamar και στο Kanye West. Είναι παρέες του. Έχει πάρει γκράμι. Είμαστε φίλοι, κύριε Ρόμπερτ. Είναι παρέες του. Είναι ο μόνος rapper, hip-hopper που έχει κερδίσει Pulitzer Prize. Pulitzer Prize... Που λέμε πρώτοι κάποιοι, λόγω του στυλ τους έγιναν star, αλλά μπορεί όντως κάποιοι που έχουν όντως κάποια βραβεία ή ταλέντο πραγματικό να με φέρονται τόσο. Απλά θέμα καθαρά προβολής. Γιατί ξέρω ότι υπάρχουν οι πλατφόρμες που βγαίνουν σιγά σιγά που έχει το Tidal και χιλιάδες βέβαια δεν έχουν τόσο. Πόσους συνδρομητές έχει το Tidal, πόσους συνδρομητές έχει το Spotify. Το Spotify όρισε την αγορά και όρισε πόσα πρέπει να πληρώνει το καλλιτέχνης και όλοι ακολουθούν το Spotify. Άλλαξε την αγορά. Και συνδέθηκε και με τις τρεις μεγάλες κορυφαίες εταιρείες που έχουν απομείνει. Και κάνουν ό,τι θέλουν ουσιαστικά. Ναι, εντάξει, με τη μουσική πάντα υπάρχει αυτό το ότι μπήκε το business μέσα στη μουσική, σίγουρα, αλλά βιώνει πράγματα. Είναι κακό λιός καλλιτέχνης, ξέρεις, γιατί δεν... Θέλω... Ήταν να προσθέσω κάτι στο πριν. Έχει ένα ωραίο ντοκιμαντέρ, έτσι, που είναι και πιο νεανικό, αλλά πάει και λίγο πίσω στον χρόνο, του Netflix, το... Πολλά τρέντ, φουλ. Είναι destination. Είναι εδώ και 10 χρόνια destination. Να κλείσει εισιτήρια, πάει στο Μόρφο. Αλλά έκανα το δικό μου όνειρο. Το Coachella. Το Coachella τώρα όπως έχει γίνει το Coachella έχει 600 είδη μουσικής μέσα, ρε παιδιά. Ακριβώς. Πώς μπορεί να πει κάποιος να δει να το αρέσει, ξέρω εγώ, ρόκ μουσική, στρατοφική, κάτι hip-hop. Ναι, αλλά είναι αυτό, επιλέγει. Είναι 2 weeks πλέον, είναι 2 Σαββατοκυριακά. Πάμε πίσω στο Spotify με αυτόν, διότι άρχισε, ιδίως τώρα έχει χαθεί η έννοια του άλμπουμ, του δίσκου. Ναι. Διότι όλοι βγάζουν κομμάτια, δεν τους ενδιαφέρει να βγάλουν άλμπουμ. Και αρχίζει να χάνεται και η έννοια του genre, του είδους μουσικής πλέον. Γι' αυτό βλέπεις και στο Coachella. Όλα αυτά όλα τα μαζί. Είδη που παλιά δεν θα ήταν έτσι. Ναι. Θα είχε πιο λίγα και πιο στοχευμένα. Ακριβώς. Και η μουσική έτσι αλλάζει. Επόμενες 2-3 γενιές έτσι θα πηγαίνει. Θα γίνει απρόσωπη εντελώς.
Ναι. Και πολύ συνθέτη, ας το πούμε. Δεν νομίζω πιο πολύ συνθέτη, αλλά ορίζουν σήμερα την μουσική, την επιτυχία της μουσικής οι 12χρονοι μέχρι τους 16χρονους, οι οποίοι είναι πάνω συνέχεια και κάνουν stream το ίδιο και το ίδιο κομμάτι 20 φορές την ημέρα. Αυτό που λέει ο Ρόμπερτ είναι τα playlists, guys. Όλοι ακολουθείτε playlists. Όλοι κάνετε playlists. Μπορείς να κάνεις στο YouTube, στο Spotify. Κάποια playlist τα οποία έχουν αυτά τα key κομμάτια που είναι στην κορυφή και τα ακούτε τα συνέχεια. That's what makes them... Ακριβώς, το playlist αντικατέστησε την ελληνία του άλμπουμ, του δίσκου. Ακριβώς. Θέλω κλείνοντας, κύριοι, πριν σας ευχαριστήσω, να μου πείτε έτσι μπαμ-μπαμ τι θα επιλέγατε για κάποιον που νεαρό, τέλος πάντων, μας βλέπει και θέλει, είναι το όνειρό του να γίνει DJ, να παίξει μουσική. Τι θα του λέγατε, έτσι, μια συμβουλή. Μικρή. Ρόμπερτ, κύριε Ρόμπερτ. Αν είσαι λάτρης πρώτα απ' όλα της μουσικής, αν αγαπάς το έχεις, το αγαπάς, το νιώθεις και θέλεις να το κάνεις όχι για τα λεφτά, γιατί δεν είναι τρελά τα λεφτά, ναι, ειδικά στην Κύπρο, να μεταλλούν τελαρές, αλλά το κάνουν. Ό,τι είπε ο Κύπρος, ουσιαστικά τούτον. Κύριε, μεγάλη μας τιμή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις γνώσεις σας. Μας ήρθατε κοντά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας ξανάρθουμε, ας σας ενημερώσαμε καλά. Να χορέψουμε. Θα σας ακούμε και στα ραδιόφωνα.